οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων ημερών. Κατά την πίστη στον Θεό, το πιο κρίσιμο είναι να κερδίσεις την αλήθεια. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, πρέπει η οπτική σου να βασίζεται στα λόγια του Θεού και να τα χειρίζεσαι όλα από την οπτική της αλήθειας. Έτσι είναι εύκολο να εντοπίσεις τα προβλήματα και αν βλέπεις τα πράγματα σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, θα μπορείς εύκολα να διακρίνεις την ουσία τους. Κάποιοι βασίζουν συνέχεια την οπτική τους στη μάθηση. Διαρκώς μελετούν και αναλύουν τα πάντα με το μυαλό τους ή τα βλέπουν και τα εξετάζουν με το βλέμμα τους, που αποτελείται από σάρκα. Κι έτσι, δεν μπορούν να διακρίνουν την ουσία των προβλημάτων και ξεφεύγουν συνεχώς από την πορεία τους. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται για δεκαετίες. Μπορεί να μην μπορούν να διακρίνουν καθαρά τα πράγματα μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνουν. Για παράδειγμα, αρρωσταίνεις και νομίζεις ότι πρόκειται απλώς για μια φυσιολογική ασθένεια που την προκάλεσαν αντικειμενικοί λόγοι. Θεωρείς ότι δεν είναι η πειθαρχία του Θεού, ούτε ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει και μάλιστα πολύ μεγάλο. Εάν σε τέτοια θέματα χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου και μπορέσεις να προσευχηθείς στον Θεό και να αναζητήσεις την αλήθεια, τότε μερικές φορές που σου μεταφέρει ένα νόημα το Άγιο Πνεύμα, μπορείς να βρεις κάποιες ελλείψεις σου ή κάποια προβλήματα διάθεσης που έχεις. Ο Θεός σου δίνει μια ασθένεια για να σε σφυριλατήσει, να σε κάνει να υποφέρεις, να σε κάνει να επανέλθεις στο Πνεύμα για προσεκτική εξέταση και περισυλλογή, βλέποντας ακριβώς τι αφορά η συγκεκριμένη ασθένεια. Όταν επιστρέψεις για τα καλά στο Πνεύμα για να εξετάσεις τον εαυτό σου, τότε θα μπορέσεις να διαπιστώσεις την αιτία του προβλήματος και να καταλάβεις κάπως τη διαφθορά σου. Αν δεν υπέφερες και λιγάκι, θα περνιώσουν πάντα για σπουδαίος και δεν θα μπορούσες να ανακαλύψεις αυτήν τη διαφθορά. Και τότε δεν θα μπορούσες να κατανοήσεις την αλήθεια που χρειάζεσαι. Έχετε βιώσει κάτι τέτοιο? Το Άγιο Πνεύμα κάνει τα πάντα έγκαιρα. Τα κάνει όλα σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων, με το ανάστημά τους την κάθε στιγμή και με την κατάστασή τους. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι το έργο του Θεού είναι ακριβές και μετρημένο και πολύ έγκαιρο, δεν καθυστερεί καθόλου. Το έχεις δει αυτό στην πραγματική σου εμπειρία. Κάθε φορά που σου συμβαίνει κάτι, το Άγιο Πνεύμα σε παρακινεί και σε διαφωτίζει αμέσως, εσύ όμως συνεργάζεσαι ελάχιστα. Είσαι πολύ απαθής. Μερικές φορές αντιλαμβάνεσαι κάπως τι συμβαίνει και το αφήνεις εκεί. Δεν προσπαθείς να το κατανοήσεις βαθύτερα. Σου αρκεί απλώς να κατανοήσεις όσα αντιλαμβάνεσαι και νομίζεις ότι έτσι έχεις καταλάβει, όμως στην πραγματικότητα δεν έχεις φτάσει στην αληθινή κατανόηση. Για να βρεις μια οδό προς τα εμπρός, πρέπει από εκεί που καταλαβαίνεις όσα αντιλαμβάνεσαι, να φτάσεις στο επίπεδο της λογικής κατανόησης. Εάν σε παρακινήσει ξανά το Άγιο Πνεύμα και εσύ παρόλα αυτά το αγνοήσεις και δεν θελήσεις να το γράψεις στις σημειώσεις σου, τότε σύντομα θα το ξεχάσεις. Δεν θα έχεις κερδίσει αυτό το φως, αυτό το πρακτικό πράγμα. Μεγάλο κρίμα. Όσοι είναι επιμελείς, καταγράφουν πράγματα στις σημειώσεις τους και αργότερα που τις ξανακοιτούν,
νιώθουν υπέροχα. Με αυτό το θεμέλιο μπορούν να κερδίσουν λίγο φως. Κάποιος που είναι απρόσεκτος και δεν έχει πνευματική κατανόηση δεν μπορεί να νιώσει αυτό το φως. Για την ακρίβεια, ούτε καν γνωρίζει τι είναι το φως. Το φως αναβοσβήνει μέσα του και φεύγει. Αν παραμείνει πάντα έτσι, το Άγιο Πνεύμα δεν πρόκειται να εργαστεί μέσα του. Για να επιδιώξετε την αλήθεια, πρέπει να είστε εύστροφοι και να έχετε λεπτομερή σκέψη. Μη βαριέστε. Πρέπει επίσης να συνεργάζεστε γρήγορα. Όταν κατανοείτε κάτι όπως το αντιλαμβάνεστε, τότε πρέπει να το καταλαβαίνετε καλά, να το αναλογίζεστε γρήγορα και να προσεύχεστε στον Θεό. Και πώς θα πρέπει να προσεύχεστε? Εστίασε την προσευχή σου στη διαφώτιση που κέρδισες. Μερικές φορές μπορεί να μοιάζει με τις δικές σου σκέψεις και δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Εφόσον χαίρεσαι και νιώθεις διάβγεια, τότε να προσεύχεσαι και να αναζητάς. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να ανακαλύψεις αυτό το νέο φως και να το κατανοήσεις σωστά. Εάν την ώρα που προσεύχεσαι έχεις πολύ καλό ιρμό και αισθάνεσαι άνετα, εάν έχεις διαφωτιστεί ξανά και ο νου σου είναι φωτισμένος, τότε θα πρέπει να σημειώσεις αυτό το νέο φως. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι κάποιες φορές μπορείς και θυμάσαι πότε είσαι σε καλή κατάσταση, ξεχνάς όμως όταν είσαι σε κακή. Οι άνθρωποι μπορούν να γράψουν πολλές σελίδες όταν γράφουν ένα άρθρο. Δεν μπορούν όμως να γράψουν λέξη όσον αφορά τη βιωματική μαρτυρία ή τη γνώση τους για τον Θεό. Εξακολουθούν να μην έχουν πραγματικότητα. Όσοι αγαπούν την αλήθεια εστιάζουν στη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι δεν την αγαπούν, δεν εκτιμούν πολύ τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουν ποιο είναι σημαντικό, ποιο είναι δευτερεύον, ποιο είναι κρίσιμης σημασίας και τι θα πρέπει να κερδίζουν. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Καλύτερα να έχετε μαζί σας ένα μικρό σημειωματάριο. Έτσι, κάθε φορά που το Άγιο Πνεύμα σας διαφωτίζει και κερδίζετε νέο φως, θα μπορείτε αμέσως να το κρατήσετε και να το σημειώσετε. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται κανείς, εφόσον συλλογίζεται τα λόγια του Θεού και μπορεί να αναζητήσει την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα τον διαφωτίζει. Ακόμη και όταν είσαι απασχολημένος με τη δουλειά και αισθάνεσαι πολύ κουρασμένος, εάν αναζητάς και προσεύχεσαι, το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει. Όταν διαβάζεις τα λόγια του Θεού ή συναναστρέφεσαι την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει και σε διαφωτίζει κιόλας όταν συλλογίζεσαι τα λόγια του Θεού και κάνεις την αυτοκριτική σου. Όταν σε διαφωτίζει το Άγιο Πνεύμα, να το σημειώνεις και στη συνέχεια να το συλλογίζεσαι. Αν το κάνεις, η καρδιά σου θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Όταν κατανοήσεις πραγματικά την αλήθεια, θα ελευθερωθείς πλήρως. Όταν βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο το έργο του Θεού, τότε θα αποκομίζεις όλο και περισσότερα πράγματα. Γεγονός είναι ότι μεγάλο μέρος της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος το καταστρέφετε εσείς. Είστε σαν χαραμοφάιδες, καθώς όλη η δουλειά που κάνει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας πηγαίνει χαμένη και χάνετε τόσες ευκαιρίες
να οδηγηθείτε στην τελείωση από τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει πολύ έργο, εσύ όμως δεν το εκμεταλλεύεσαι. Μπορείς πραγματικά να πεις ότι ο Θεός δεν είναι ευγενικός μαζί σου? Δεν είναι ότι ο Θεός δεν σου έχει δείξει αρκετή καλοσύνη, αλλά ότι εσύ δεν την κέρδισες? Υπάρχει ένα μοτίβο στο έργο του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Εάν κάποιος κάτσει να βγάλει συμπεράσματα, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Είναι σίγουρο ότι κάτι μπορεί να κερδίσει. Πάρτε για παράδειγμα την προσευχή. Υπάρχουν στιγμές που η προσευχή μπορεί να σου φέρει μεγάλη διαφώτιση. Εάν όμως είσαι απρόσεκτος, τότε δεν θα το αντιληφθείς. Μπορεί μάλιστα να πεις κάποια λόγια διαφώτισης, αλλά αν δεν δώσεις προσοχή, μάλλον δεν θα το καταλάβεις. Θα γνωρίζεις μόνο ότι έκανες μια καλή προσευχή, ενώ στην πραγματικότητα η προσευχή σου περιείχε λόγια που τα είχε διαφωτίσει και φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά ήταν νέο φως. Εσύ όμως τα άφησες να σου φύγουν. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά περισσότερο τους ανθρώπους διαφωτίζοντας και φωτίζοντάς τους, δίνοντάς τους να καταλάβουν την αλήθεια και τις προθέσεις του Θεού, ώστε να ενεργήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του και να μην ξεφεύγουν από το ορθό μονοπάτι. Τι στόχο έχει το Άγιο Πνεύμα όταν διαφωτίζει τους ανθρώπους? Μερικές φορές, ρόλος του είναι να δείχνει τον δρόμο. Άλλες φορές, χρησιμεύει ως υπενθύμηση, ώστε να σου δώσει κάποια λογική. Άλλοτε σε διαφωτίζει και σε βοηθά να κατανοήσεις την αλήθεια, αλλά και σου δίνει ένα μονοπάτι άσκησης. Όταν έχεις παραστρατήσει στο μονοπάτι σου, σε υποστηρίζει και σε βοηθάει σαν δεκανίκι. Σε οδηγεί στο σωστό μονοπάτι και σε καθοδηγεί. Με όποιο φως και όποια γνώση και αν διαφωτίζει τους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά λόγω του υποβάθρου του καθενός, αυτό ούτε αποτελεί αντίφαση στην αλήθεια, ούτε συγκρούεται μαζί της. Εάν ο καθένας βίωνε με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει αληθινή αναζήτηση και προσευχή και αληθινή υποταγή, με το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται συνεχώς για να τον διαφωτίζει και να τον καθοδηγεί, και εάν έχει οξυδέρκεια και κοφτερό μυαλό και μπορεί να κάνει πράξη αυτά τα πράγματα τα οποία διαφωτίζει το Άγιο Πνεύμα και να εισέλθει σε αυτά, τότε θα αναπτυχθεί πολύ γρήγορα το ανάστημά του και θα έχει εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Ένα χαρακτηριστικό του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι η ταχύτητά του. Τελειώνει αστραπιαία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το έργο των κακών πνευμάτων, το οποίο διαρκώς παροτρύνει και αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν διάφορα πράγματα για να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Μερικές φορές το Άγιο Πνεύμα εργάζεται δίνοντας τους ανθρώπους την αίσθηση ότι βρίσκονται ενώπιον του κινδύνου, κάνοντάς τους να νιώσουν άβολα και να ανησυχήσουν. Κάτι τέτοιο γίνεται σε ειδικές συνθήκες. Συνήθως, όταν οι άνθρωποι προσεγγίζουν τον Θεό και αναζητούν την αλήθεια ή όταν διαβάζουν τα λόγια Του, το Άγιο Πνεύμα τους δίνει ένα συναίσθημα ή μία ανεπαίσθητη σκέψη ή ιδέα. Ή μπορεί να σου μεταφέρει μία δήλωση ή ένα μήνυμα. Είναι σαν να υπάρχει μια φωνή, αλλά και σαν να είναι άφωνη. Είναι σαν μια υπενθύμηση
και καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Εάν στη συνέχεια μπορέσεις να εκφράσεις το νόημα που έχεις καταλάβει με τις κατάλληλες λέξεις, τότε θα κερδίσεις κάτι, ενώ θα είναι επικοδομητικό και για τους άλλους. Εάν είναι έτσι πάντα τα βιώματα των ανθρώπων, σιγά σιγά θα κατανοήσουν πολλές αλήθειες. Εάν έχουν συνεχώς το έργο του Αγίου Πνεύματος στο πλευρό τους και αν τους οδηγεί πάντα ένα νέο φως, τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα απομακρυνθούν ποτέ από την αληθινή οδό. Ακόμη κι αν κανείς δεν συναναστρέφεται ποτέ μαζί σου και αν κανείς δεν σε καθοδηγεί και δεν έχεις εργασιακές ρυθμίσεις, εφόσον εσύ βαδίζεις προς την κατεύθυνση που σε οδηγεί το Άγιο Πνεύμα, αποκλείεται να ξεστρατήσεις. Ο Πέτρος, από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, τον είδε, όμως ελάχιστες φορές. Δεν μπορούσε, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, να τον βλέπει συχνά ή όποτε ήθελε, ούτε τον έβλεπε όποτε προσευχόταν για κάτι που δεν κατανοούσε. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είναι τόσο εύκολο να δεις τον Θεό? Δεν εμφανίζεται εύκολα στους ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές έδινε στον Πέτρο κατανόηση για κάποια πράγματα μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος. Εσείς γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που μπορούσε ο Πέτρος? Τι αποδεικνύει αυτό, σε τελική ανάλυση? Αποδεικνύει ότι το επίπεδό σας είναι ανεπαρκές, ότι δεν έχετε τη δύναμη της κατανόησης και δεν μπορείτε να αναλογιστείτε πράγματα και να τα καταλάβετε. Ό,τι κι αν σας συμβαίνει, πρέπει πάντοτε να το εξετάζετε σύμφωνα με την αλήθεια που βρίσκεται στα λόγια του Θεού. Εάν οι άνθρωποι ζουν διαρκώς εγκλωβισμένοι στις σκέψεις και τις απόψεις τους όταν τους συμβαίνουν διάφορα και τα αντιμετωπίζουν αυτά με ανθρώπινα μέσα, τότε δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα. Τι σκεφτόταν ο Πέτρος όταν του συνέβαινε κάτι? Το εξέταζε και το συλλογιζόταν σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου Ιησού και έτσι κατανοούσε τις προθέσεις του Θεού. Και αργότερα που ο Κύριος Ιησούς είχε αναλυφθεί στον ουρανό, γιατί ο Πέτρος μπορούσε και πάλι να κατανοήσει τις προθέσεις του Θεού? Το κατάφερνε μέσω της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν διαισθανόταν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και αν δεν του είχε εμφανιστεί ο Κύριος Ιησούς μετά την Ανάστασή Του και την ανάληψη στους ουρανούς, πώς θα μπορούσε να κατανοήσει τις προθέσεις του Θεού? Ο ενσαρκωμένος Θεός δεν εργάζεται όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Δεν τους καθοδηγεί προσωπικά και αδιάκοπα κάθε μέρα για να τους οδηγήσει στην τελείωση. Δεν είναι έτσι. Συνεργάζεται και το έργο του Αγίου Πνεύματος και αυτό κάνει τα περισσότερα. Η σάρκα κάνει το πρωταρχικό έργο και όταν γίνει το έργο αυτό, το Άγιο Πνεύμα φροντίζει να διαφωτίσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα υπόλοιπα δευτερεύοντα ζητήματα. Εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να το συλλάβουν αυτό και είναι σε θέση να κερδίσουν ένα μέρος μόνο, δεν θα μπορέσουν να εμβαθύνουν περαιτέρω. Και αν δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό, δεν θα αλλάξουν και δεν θα κάνουν καμία πρόοδο. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα όσοι δεν έχουν βιώσει το έργο ή τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Είναι γεγονός ότι στο έργο και στη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος υπάρχει ένα μοτίβο.
Όποτε γίνεται λόγος για το έργο και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, οι άνθρωποι διαρκώς παρανοούν και νομίζουν ότι πρέπει να υποστούν πολλά βάσανα και να καταβάλουν μεγάλο τίμημα για να αποκτήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αυτό μία ανθρώπινη αντίληψη? Επειδή οι άνθρωποι είναι οκνηροί και έχουν πολύ άξεστη καρδιά, συνήθως δεν εστιάζουν ποτέ στα πνευματικά τους συναισθήματα και, όταν υπάρχει λίγο φως και διαφώτιση εκεί, λένε πως δεν είναι τίποτα και το απορρίπτουν. Εάν ζεις όλη μέρα εγκλωβισμένος στις υποθέσεις σου, κολλημένος σε λόγια και δόγματα και κανονισμούς, και έτσι ζεις μια σαρκική ζωή και μια ζωή μέσα στον έρωτα, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να σε διαφωτίσει και να σε καθοδηγήσει. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να το κάνει αυτό. Πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο και να αναζητάς το έργο του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, πρέπει να αναζητάς το πώς θα λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και να μην το αφήνεις να ξεφύγει. Να προσεύχεσαι στον Θεό με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, σε παρακαλώ να εργαστείς πάνω μου, να με οδηγήσεις στην τελείωση και να με αλλάξεις, να μου δώσεις να καταλάβω τις προθέσεις σου σε όλα τα ζητήματα και να υποταχθώ στις επιθυμίες σου». Το ότι με σώζεις περιλαμβάνει την αγάπη σου και την πρόθεσή σου. Οι άνθρωποι είναι επαναστατικοί και σου αντιστέκονται. Η φύση τους είναι προδοτική. Εγώ όμως κατανοώ πλέον την πρόθεσή σου να τους σώσεις και θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Μακάρι να μου δώσεις περισσότερες καταστάσεις, δοκιμασίες και κακουχίες, και μέσα από αυτές τις κακουχίες να δω το χέρι σου και τις πράξεις σου, ώστε να κατανοήσω τις προθέσεις σου και να υποταχθώ σε αυτές. Μην μ' αφήσεις να είμαι ακόλαστος. Κάνε με να είμαι κάποιος που πατά γερά στη γη. Έτσι να προσεύχεσαι και να το κάνεις συχνά. Ζήτα να εργάζεται διαρκώς επάνω σου το Άγιο Πνεύμα και να σε οδηγεί. Όταν το Άγιο Πνεύμα βλέπει ότι βαδίζεις στο σωστό μονοπάτι και κάνεις αυτά που πρέπει, πρώτα σου δίνει κάποιες καταστάσεις για να σε δοκιμάσει και μια σημαντική δοκιμασία για να δει αν μπορείς να την ξεπεράσεις. Κάποιοι μπορεί να μην την αντέξουν και να πούν: «Θεέ μου, αυτή η κατάσταση είναι υπερβολική. Δεν την αντέχω». Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουν αποτύχει σε αυτό το ζήτημα. Εάν θεωρείς πραγματικά υπερβολική την κατάστασή σου, τότε προσευχήσου στον Θεό και πες Του: «Θεέ μου, η κατάσταση που μου έδωσες είναι υπερβολική. Δεν την αντέχω, είμαι όμως πρόθυμος να αγωνιστώ. Φρόντισέ με, σε παρακαλώ, ανάλογα με το ανάστημά μου, και δώσε μου να καταλάβω τις προθέσεις σου, είτε μέσω μεγάλου μαρτυρίου, είτε μικρότερου, χωρίς να σε προδώσω και χωρίς να παραπονεθώ. Κάνε με ικανό να υποταχθώ πλήρως για να σε ικανοποιήσω. Είτε περνάω μεγάλα βάσανα είτε μικρά, εφόσον είναι οι επιθυμίες σου, τότε θα υποταχθώ πρόθυμα και χωρίς κανένα παράπονο. Δεν θέλω να πάω κόντρα στις επιθυμίες σου. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα βάσανα, εφόσον μπορώ να τα αντέξω, σου ζητώ να μου τα δώσεις. Πρέπει να προσεύχεσαι με αυτοπεποίθηση και τόλμη. Μην υπεκφεύγεις και μη δηλιάζεις. Όταν το Άγιο Πνεύμα δει ότι βαδίζεις στο σωστό μονοπάτι, ότι κάνεις σε μεγάλο βαθμό αυτό που πρέπει
ότι θέλεις πραγματικά τον Θεό στην καρδιά σου και ότι επιδιώκεις την αλήθεια, τότε μπορεί να σου δώσει μια σημαντική κατάσταση, αλλά και μεγάλη δύναμη για να την ξεπεράσεις. Μετά από αυτό θα έχεις κερδίσει. Το να ξεπεράσεις μια ιδιαίτερα επαχθή κατάσταση είναι κάτι πολύ ανώτερο από το να καταλάβεις απλώς κάποια λόγια και δόγματα. Είναι θέμα κατάθεσης μαρτυρίας. Οι άνθρωποι έρχονται στην καθημερινότητά τους σε επαφή με κάθε είδους άτομα, γεγονότα και πράγματα. Αν δεν έχουν την αλήθεια και ούτε προσεύχονται, ούτε την αναζητούν, τότε θα δυσκολευτούν να αποτινάξουν τον πειρασμό. Ένα παράδειγμα είναι οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάποιοι δεν μπορούν να αντισταθούν σε τέτοιους πειρασμούς και μόλις τους τύχει μια τέτοια κατάσταση, ξεπέφτουν. Δεν δείχνει αυτό ότι έχουν πολύ μικρό ανάστημα? Όσοι δεν έχουν την αλήθεια είναι έτσι ελεηνοί και δεν καταθέτουν καμία απολύτως μαρτυρία. Κάποιοι άλλοι υποκύπτουν στον πειρασμό όταν τους συμβαίνουν καταστάσεις που έχουν σχέση με τα χρήματα. Όταν βλέπουν κάποιον να έχει λεφτά, παραπονιούνται. «Πώς γίνεται αυτός να έχει τόσα λεφτά και εγώ να είμαι τόσο φτωχός?» Δεν είναι δίκαιο. Παραπονιούνται όταν τους συμβαίνει αυτό και δεν μπορούν να το δεχτούν από τον Θεό ή να υποταχθούν στην ενορχίστρωση και τη ρύθμισή Του. Είναι και κάποιοι που ασχολούνται συνέχεια με τη θέση και όταν έρχονται αντιμέτωποι με έναν τέτοιον πειρασμό, δεν μπορούν να τον ξεπεράσουν. Για παράδειγμα, κάποιος άπιστος θέλει να τους προσλάβει για ένα επίσημο αξίωμα και τους δίνει πολλά ωφέλη. Τότε δεν μπορούν να παραμείνουν σταθεροί. Σκέφτονται, πρέπει να το κάνω? Προσεύχονται, συλλογίζονται και μετά, ναι, πρέπει. Το έχουν πάρει απόφαση, οπότε δεν έχει νόημα να κάνουν άλλη αναζήτηση. Αποφάσισαν ξεκάθαρα να αναλάβουν αυτό το αξίωμα και να κερδίσουν τα ωφέλη που προσφέρει. Θέλουν όμως και να επιστρέψουν και να πιστέψουν στον Θεό, γιατί φοβούνται μήπως χάσουν τις ευλογίες της πίστης αυτών. Προσεύχονται λοιπόν προς εκείνον με αυτά τα λόγια. «Σε παρακαλώ, δοκίμασέ με, Θεέ μου. Για ποιο άλλο πράγμα μένει να σε δοκιμάσει? Έχεις ήδη αποφασίσει να αναλάβεις το αξίωμά σου? Δεν παρέμεινες σταθερός σε αυτό το ζήτημα και έχεις ήδη εκπέσει? Υπάρχει άλλος λόγος να δοκιμαστείς? Δεν αξίζεις να σε δοκιμάσει ο Θεός. Με τόσο αξιοθρήνητα μικρό ανάστημα που έχεις, θα μπορούσες να ανταποκριθείς? Υπάρχουν ακόμη κάποιοι ποταποί άνθρωποι οι οποίοι ανταγωνίζονται για κάθε πλεονέκτημα που βλέπουν. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακριβώς δίπλα τους και παρακολουθεί για να δει τι απόψεις εκφράζουν και ποια είναι η στάση τους. Τότε αρχίζει να τους δοκιμάζει. Κάποιοι σκέφτονται «Δεν το θέλω, ακόμη κι αν είναι ένα καλό που μου κάνει ο Θεός. Αρκεί πια, πολλά καλά κάνει εκείνος για μένα. Δεν με νοιάζει να έχω καλό φαγητό και καλά ρούχα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να επιδιώκω την αλήθεια και να μπορώ να κερδίζω τον Θεό. Την αλήθεια που έλαβα, μου την έδωσε ο Θεός χωρίς αντάλλαγμα. Δεν είμαι άξιος για αυτά τα πράγματα». Το Άγιο Πνεύμα εξετάζει εξονυχιστικά την καρδιά αυτών των ανθρώπων
και τους διαφωτίζει ακόμη περισσότερο. Τους δίνει να καταλάβουν περισσότερα και να αναζωογονηθούν και τους κάνει την αλήθεια πιο φανερή. Αυτοί οι ποταποί άνθρωποι, ωστόσο, βλέπουν να προσφέρεται ένα όφελος και σκέφτονται «Θα παλέψω για αυτό πριν μπορέσει να το κάνει κάποιος άλλος». Αν το δώσουν σε κάποιον άλλον και όχι σε μένα, θα τους τα πω ένα χεράκι. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Θα τους δείξω με ποιον τα βάζουν και μετά θα δούμε σε ποιον θα το δώσουν την επόμενη φορά. Το Άγιο Πνεύμα βλέπει τι άνθρωποι είναι και τους αποκαλύπτει. Εκτίθεται η ασχήμια τους και τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν. Όσα χρόνια κι αν πιστεύουν, αυτό δεν πρόκειται να τους προσφέρει τίποτα. Δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα. Πολλές φορές, όταν το Άγιο Πνεύμα κάνει κάποια καλά στους ανθρώπους, αυτοί τα κερδίζουν όταν δεν το περιμένουν. Εάν ο Θεός δεν σου κάνει κάποιο καλό, τότε και η τιμωρία σου θα γίνει και αυτή όταν δεν το περιμένεις. Τόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα για όσους δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν επίγνωση για ό,τι τους συμβαίνει και δεν ξέρουν τι να κάνουν? Πρέπει πρώτα να προσευχηθούν. Προέχει η προσευχή. Και τι δείχνει η προσευχή? Ότι είσαι ευσεβής, ότι έχεις μια κάπως θεοφοβούμενη καρδιά και ότι ξέρεις να αναζητάς τον Θεό. Οπότε αποδεικνύεις ότι βάζεις πάνω απ' όλα εκείνον. Όταν ο Θεός είναι στην καρδιά σου και έχει θέση εκεί και όταν εσύ μπορείς να υποτάσσεσαι σε Αυτόν, τότε είσαι ευσεβής χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι πιστοί που προσεύχονται κάθε μέρα γονατιστή την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Γονατίζουν κάθε φορά για 1-2 ώρες. Όσα χρόνια όμως κι αν γονατίζουν, δεν έχουν λύσει πολλά από τα προβλήματα της αμαρτίας τους. Καταρχάς, ας μην ασχοληθούμε με το κατά πόσο μια τέτοια θρησκευτική προσευχή είναι ή δεν είναι χρήσιμη. Τουλάχιστον αυτοί οι ηλικιωμένοι αδελφοί και αδελφές είναι λίγο ευσεβείς. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλύτεροι από τους νέους. Αν θέλεις να ζεις ενώπιον του Θεού και βιώνεις το έργο Του, τότε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις όταν σου συμβαίνει κάτι είναι προσευχή. Προσευχή δεν είναι απλώς να ψέλνεις άσκοπα φράσεις που έχεις απομνημονεύσει και τίποτε άλλο. Δεν θα φτάσεις πουθενά έτσι. Πρέπει να εκπαιδευτείς να προσεύχεσαι με την καρδιά σου. Μπορεί να προσευχηθείς έτσι 8-10 φορές και να μην έχεις φανερά αποτελέσματα, αλλά μην αποθαρρύνεσαι. Πρέπει να συνεχίσεις να εκπαιδεύεσαι. Όταν σου συμβαίνει κάτι, το πρώτο πράγμα που κάνεις να είναι η προσευχή. Πες το πρώτα στον Θεό και άφησέ το να αναλάβει. Άφησέ το να σε βοηθήσει. Άφησέ το να σε καθοδηγήσει και να σου δείξει τον δρόμο. Και έτσι θα αποδείξεις ότι έχεις θεοφοβούμενη καρδιά και ότι βάζεις πρώτα τον Θεό. Αν κάθε φορά που σου συμβαίνει κάτι ή αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία, εσύ είσαι αρνητικός και θυμώνεις, τότε εκδηλώνεται ότι ο Θεός δεν βρίσκεται στην καρδιά σου και ότι δεν έχεις μέσα σου φόβο Θεού. Ό,τι δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζεις στην πραγματική ζωή, πρέπει να προσέρχεσαι ενώπιον του Θεού. Το πρώτο πράγμα και το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνεις είναι να προσεύχεσαι γονιπετής.
Η προσευχή δείχνει ότι έχεις μια θέση για τον Θεό στην καρδιά σου. Αν στις δυσκολίες στρέφεσαι στον Θεό, να προσεύχεσαι σε Εκείνον και αναζητάς από Εκείνον, αυτό δείχνει ότι έχεις κάπως θεοφοβούμενη καρδιά. Αν δεν είχες τον Θεό στην καρδιά σου, δεν θα το έκανες αυτό. Κάποιοι άνθρωποι λένε «Προσευχήθηκα, αλλά ο Θεός και πάλι δεν με διαφώτισε». Δεν είναι σωστό να το θέτεις έτσι. Πρέπει πρώτα να εξετάσεις αν προσευχήθηκες με τη σωστή πρόθεση. Αν αναζητάς ειλικρινά την αλήθεια και προσεύχεσαι συχνά στον Θεό, τότε μπορεί κάλλιστα ο Θεός να σε διαφωτίσει σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να σου επιτρέψει να το καταλάβεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Θεός θα σε κάνει να καταλάβεις. Αν δεν σε διαφωτίσει Αυτός, τότε δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις από μόνος σου. Υπάρχουν μερικά πράγματα που η ανθρώπινη σκέψη δεν μπορεί να τα συλλάβει. Είτε έχεις, είτε δεν έχεις δύναμη κατανόησης και όποιο κι αν είναι το επίπεδό σου. Όταν όντως καταλαβαίνεις, η σκέψη σου ευθύνεται γι' αυτό. Ποτέ δεν θα βρεις κανέναν που να ξέρει τις προθέσεις του Θεού και του έργου του Πνεύματος, εκτός κι αν σε διαφωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Μόνο όταν ο ίδιος ο Θεός σου πει τι σκοπεύει, θα το μάθεις. Κι έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν σου συμβαίνει κάτι είναι να προσεύχεσαι. Κατά την προσευχή σου, θα πρέπει να εκφράζεις στον Θεό τις σκέψεις, τις απόψεις και τις στάσεις σου και να αναζητάς την αλήθεια από Εκείνον με την νοοτροπία της υποταγής. Αυτό οφείλουν οι άνθρωποι να κάνουν πράξη. Δεν θα επιτύχεις κανένα αποτέλεσμα εάν ενεργείς απλώς μηχανικά. Και τότε μην παραπονιέσαι ότι δεν σε διαφώτισε το Άγιο Πνεύμα. Έχω διαπιστώσει ότι κάποιοι άνθρωποι, κατά την πίστη τους στον Θεό, απλώς ακολουθούν τις θρησκευτικές τελετές και κάνουν θρησκευτικές δραστηριότητες. Δεν έχουν στην καρδιά τους καμία θέση για Αυτόν. Αρνούνται ακόμη και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ούτε προσεύχονται, ούτε διαβάζουν τα λόγια του Θεού. Απλώς συνεχίζουν να συναθρίζονται και τίποτα περισσότερο. Είναι αυτό πίστη στον Θεό? Συνεχίζουν να πιστεύουν όπως πιστεύουν. Δεν υπάρχει όμως Θεός στην πίστη τους. Δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους. Δεν θέλουν πλέον να προσευχηθούν σε Αυτόν, ούτε και είναι πλέον πρόθυμοι να διαβάσουν τα λόγια Του. Με όλα αυτά, δεν έχουν γίνει άπιστοι? Υπάρχουν ορισμένοι επικεφαλείς και εργάτες, ειδικότερα, οι οποίοι φροντίζουν συχνά για τις γενικές υποθέσεις. Δεν εστιάζουν ποτέ στη ζωή είσοδο, αλλά θεωρούν κύρια δουλειά τους το έργο των γενικών υποθέσεων. Δεν έχουν γίνει τίποτα περισσότερο από διευθυντές εργασιών και δεν κάνουν καθόλου από το ουσιαστικό έργο των επικεφαλής και των εργατών. Οπότε αφού μετά από 20 ή 30 χρόνια πίστης στον Θεό, δεν ξέρουν τι να πούν για την εμπειρία ζωής τους και δεν έχουν την παραμικρή αληθινή γνώση για τον Θεό. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πούν λίγα λόγια και δόγματα. Αυτό δεν τους κατατάσσει στους ψευδείς επικεφαλείς? Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στην πίστη τους στον Θεό δεν επιμελούνται τα καθήκοντά τους και δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Δεν λύνει τίποτα το να καταλάβεις λίγα λόγια και δόγματα. Μόλις τους τύχει κάποια δοκιμασία, πάθουν μια καταστροφή
ή αρρωστήσουν, παραπονιούνται εναντίον του Θεού. Δεν έχουν καμία αληθινή αυτογνωσία και καμία απολύτως βιωματική μαρτυρία, πράγμα που δείχνει ότι όσα χρόνια εκείνα πίστευαν στον Θεό, δεν επιδίωκαν την αλήθεια, ότι ασχολούνταν μόνο με εξωτερικά ζητήματα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν. Οι άνθρωποι, για να μην εκπέσουν, να μην διαπράξουν κακό και να μην αποκλειστούν, πρέπει, όσα χρόνια κι αν πιστεύουν στον Θεό, τουλάχιστον να κατανοήσουν κάποιες αλήθειες. Αυτό είναι το ελάχιστο με το οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι απρόθυμοι όταν ακούνε κηρύγματα και δεν συλλογίζονται τα λόγια του Θεού. Δεν αναζητούν την αλήθεια, ό,τι κι αν τους συμβαίνει, αλλά αρκούνται στην απλή κατανόηση λόγων και δογμάτων και με αυτό υποθέτουν ότι έχουν αποκτήσει την αλήθεια. Έπειτα, όταν έρθει κάποια δοκιμασία, δεν γνωρίζουν τίποτα απολύτως και η καρδιά τους είναι γεμάτη δυσαρέσκεια και παράπονα, τα οποία, αν και θα ήθελαν να τα πουν φωναχτά, δεν τολμούν. Δεν είναι πολύ αξιολύπητοι οι άνθρωποι αυτοί. Πολλοί είναι συνέχεια επιπόλαιοι κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Όταν κλαδεύονται, ούτε αυτοκριτική κάνουν, ούτε προσπαθούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Πάντα αναφέρουν τους δικούς τους λόγους και έτσι η ασχήμια τους αναδύεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλύπτονται και αποκλείονται και μέχρι το τέλος παραμένουν ανίκανοι να φτάσουν στην αυτογνωσία. Τότε, ποιο το νόημα να κατανοήσουν αυτά τα δόγματα? Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Όσα χρόνια κι αν πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό, δεν ωφελεί οι απλοί να καταλαβαίνουν και να μπορούν να εκφράσουν δόγματα. Δεν έχουν κερδίσει την αλήθεια. Έχουν παραστρατήσει. Όταν λοιπόν σου συμβαίνει κάτι και προσεύχεσαι στον Θεό, αναζητώντας τις προθέσεις Του, το κλειδί για τη λύση του προβλήματος είναι να φτάσεις στην κατανόηση της αλήθειας. Αυτό είναι το ορθό μονοπάτι και θα πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις πράξη με συνέπεια και επιμονή.